Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Όπως γνωρίζετε, διερχόμεθα την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Είναι μία περίοδος η οποία μας καλεί να έρθουμε σε μία εγρήγορση μεγαλύτερη από αυτή την εγρήγορση την οποία έχουμε σε καθημερινή βάση. Δηλαδή ο χριστιανός πάντοτε πρέπει να είναι σε μία εγρήγορση. Εξάλλου μην ξεχνάτε αυτό που είπε ο Κύριος, γρηγορείτε ουν και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Εάν ο άνθρωπος δεν γρηγορεί, εάν ο άνθρωπος δεν επαγρυπνεί, θα λέγαμε, είναι επικίνδυνο να πέσει μέσα σε διάφορες παγίδες. Η επαγρύπνηση λοιπόν του χριστιανού καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου είναι απαραίτητη. Επειδή όμως φτάνουμε στο Άγιο Πάσχα, θα πρέπει να σας πω ότι το Πάσχα, όπως είπαμε και σε άλλη μας ομιλία, είναι μια περίοδος κατά την οποία έχουμε μια επιτάχυνση, θα λέγαμε, του εαυτού μας που πρέπει να έχει, ώστε να γρηγορεί ακόμα πιο καλά, να είναι σε μια συνεχόμενη και πιο γρήγορη επιτάχυνση. Γιατί? Διότι φτάνουμε στο Πάσχα. Και το Πάσχα ξέρουμε πολύ καλά για εμάς, λέω, τι σημαίνει. Σημαίνει διάβαση. Σημαίνει ότι πρέπει μέχρι το Πάσχα να περάσω από τον κόσμο του θανάτου στον κόσμο της ζωής. Από τον κόσμο του σκότους στον κόσμο της φωτός. Από την κόλαση να περάσω στον παράδεισο. Από την αμαρτία να περάσω στην αγιότητα. Από τη θλίψη να περάσω στη χαρά. Άρα λοιπόν ξέρω ότι φτάνει αυτή η ημερομηνία που μαζί με την Ανάσταση του Χριστού μας θα πρέπει να έχουμε πετύχει κι εμείς αυτό το πράγμα. Μπαίνει η Άνοιξη, ένα παράδειγμα σας λέω. Είναι η εποχή που αναστέλλεται και η φύση. Είναι η εποχή που αναστέλλεται και η φύση. Και βλέπετε ότι την εποχή τώρα που αναστέλλεται η φύση, σου λένε οι γεωπόνοι ότι τώρα πρέπει να κλαδέψεις. Τώρα πρέπει να ξεχορταριάσεις. Τώρα είναι η περίοδος της εντατικής. Ενώ μέχρι πιο πριν σου λέει, είναι χειμώνας, πρόσεχε με τα δέντρα σου, μην τα σπάσει ο πάγος, μην σου παγώσουνε, μην τυχόν το χιόνι, σου σπάσει τα κλαδιά, μην εκείνο, μην σου γύρει το δέντρο, μην. Πρόσχε καθ' όλη τη διάρκεια. Αλλά τώρα που φτάνει όμως η ώρα να ανθίσει το δέντρο, πρέπει να προλάβεις πριν την ανθοφορία του, πριν βγάλει και σπάσει το μπουμπούκι και βγει το φύλλο, πρέπει ήδη ο άνθρωπος να έχει προλάβει, να εκλαδέψει την τριανταφυλιά, να εκλαδέψει το κλίμα. Σήμερα λοιπόν κοίταγα τα κλίματα της Μονής
Και έλεγε στον πάτερ Ιωακίν, λέει, ναι, έτοιμας, κάνε τα κλίματα. Και είναι κλάδο αυτό το δέντρο, δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις, του λέω. Γιατί μετά τι κάνει, εάν το κόψεις μετά, επειδή στέλνει πολλούς χυμούς τώρα πλέον επάνω, γιατί ετοιμάζεται να γίνει η ανάσταση του δέντρου, το πέρασμα αυτό από το θάνατό του, που ήταν νεκρό μέχρι τώρα, και φτάνει στο σημείο τώρα να αναστηθεί το δέντρο. Και στέλνει χυμούς. Εάν λοιπόν τώρα το κόψεις και δεν έχεις προλάβει, οι χυμοί θα πεταχτούν απ' έξω. Θα χαθούν οι χυμοί από το δέντρο. Και χάνοντας τη χύμη του χυμού στο δέντρο, χάνει φυσικά σαν να χάνει ο άνθρωπος το αίμα. Δεν έχει μετά δύναμη, τη δύναμη της αναπτύξεως. Γι' αυτό έτσι και ακριβώς είναι η περίοδος αυτή, η πιο εντατική περίοδος, που μας καλεί ο Χριστός μας για να συμμετάσχουμε σε αυτή την Ανάστασή μας. Στο να μπορέσουμε να περάσουμε από το θάνατό μας ξανά στη ζωή μας. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη Τεσσαρακοστή, που είναι όλα πιο εντατικά. Ήρθε εδώ κάποιος από την Ιωαννούπολη, ο οποίος ήθελε να γίνει μοναχός, εν πάση περιπτώσει, και ο καημένος πήγαινε εκεί, στο Άγιον Όρος, στα μοναστήρια του Αγίου Όρους, εν πάση περιπτώσει, αλλά τα βρίσκε μπαστούνια δύσκολα και έφευγε. Λοιπόν, μου λέει, πάτερ, μπορώ να έρθω, μου λέει, να καθίσω λίγες μέρες, να δω πώς είναι το μοναστήρι σας. Λέω, να έρθεις, λέω, παιδάκι μου, λέει. Έρχεται λοιπόν εδώ, την τέταρτη μέρα εξαφανίστηκε. Μάζεψε τα πράγματά του. Πω, πολλές, εσείς κάνετε το ίδιο πρόγραμμα, λέει, με τους Αγιορείτες, λέει. Πείστε πάλι ότι θα είναι πιο ελαστικά τα πράγματα. Λοιπόν, και ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο, πείστε ότι θα είναι και πιο ελαστικά τα πράγματα. Μα είναι δυνατόν ο αθλητής, όταν τρέχει, αν τον δείτε, ο Κεντέρης, πώς λέγονται όλοι αυτοί, η Θάνου και όλοι αυτοί, όταν τρέχουν, τι κάνουν, τρέχουν κανονικά. Κοιτάνε που είναι οι άλλοι, αλλά τρέχουν. Και όταν φτάσουν λίγο προ του τέλους, στα τελευταία χιλιόμετρα, στα τελευταία δεκάδες μέτρα, δεν ξέρω, επιταχύνουν ξαφνικά τόσο πολύ, το ίδιο κάνουν και τα άλογα, το ίδιο κάνουν όλα τα ζώα. Και επιταχύνουν ξαφνικά για να είναι πρώτοι. Να τους αφήσουν τους άλλους πίσω. Το ίδιο κάνει ο αθλητής χριστιανός. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Και γι' αυτό είναι περίοδο αγώνος τώρα. Είναι περίοδος κατά την οποία πρέπει να φτάσουμε να περάσουμε απέναντι. Γιατί αν δεν περάσουμε και φέτος απέναντι, εάν μέσα μας δεν γευτούμε τη χαρά της Αναστάσεως, της δικής μας χαράς, επαναλαμβάνω, να φύγω από τη χώρα και τη σκιά του θανάτου και να πω, Χριστέ μου, ευθερώθηκα. Χριστέ μου, αναστήθηκα. Δεν το επιτύχουμε αυτό το πράγμα, τότε σημαίνει ότι κάπου δεν τρέξαμε όσο έπρεπε. Κάπου είμαστε κατζωμένοι. Κάπου ο διάβολος μας έχει βάλει αλυσίδες, χειροπέδες και έχει πιάσει ή το χέρι ή με ένα κρίκο έχει πιάσει το πόδι και σου έχει βάλει αυτές τις πίσω κάτι βαριές σιδερένιες μπάλες που δεν μπορείς να τρέξεις. Ναι, με περπατάς ή και περπατάς σέρνοντας. Και σερνόμαστε. Και το μπορώ να το πω εγώ. Γιατί το διαπιστώνω και από τις εξομολογήσεις. Το διαπιστώνω από την πνευματική μας κατάσταση. Και ότι όταν έρχεται ο άλλος και μου λέει το α, το β και πάλι το ίδιο, και πάλι το ίδιο, και πάλι το ίδιο. Δεν καταλαβαίνω εγώ, νομίζετε, ή δεν στεναχωριέμαι, όταν βλέπω ότι ο άλλος τον έχει πιάσει ο δαίμονας από εκεί,
από κάποιο σημείο, του είχε φορέσει τον κρίκο, του είχε βάλει μια μπάλα πίσω από τα πόδια του και προσπαθεί ο κακομοίρης. Προσπαθεί την ψυχή να σύρει αυτή την μπάλα, πού να σύρθει. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία μας σε αυτό το πράγμα, σε αυτή την περίοδο, σε αυτή τη στιγμή, να μας περάσει αυτό το μήνυμα. Ότι πρέπει να αναστηθούμε, ανασταίνεται η φύση. Αναστηθείτε, ξυπνήστε, απαγκιστρωθείτε τον εαυτό σας. Και για να πετάξει ο άνθρωπος, να πετάξει η ψυχή του, πρέπει να είναι ανάλαφος. Άμα είναι δεσμευμένος κάτω στη γη, ή αν ο άνθρωπος δένεται με γήινα πράγματα, ξέρετε, δεν μπορεί να φύγει για τον ουρανό. Όποιος είναι δεμένος, δεν μπορεί να φύγει για τον ουρανό. Δεν μπορεί να πετάξει. Για να πετάξει δεν μπορεί να είσαι με αλυσίδες δεμένος πάνω στη γη. Και γι' αυτό κανονικά ο άνθρωπος δεν πρέπει να δένεται με τίποτα. Και αυτό το υπόσχεται ο μοναχός κιόλας. Γι' αυτό λέει, ούτε φιλία θα κάνετε, ούτε το ένα θα κάνετε, ούτε θα δένεστε με τους γονείς, ούτε με φίλους, ούτε αναμεταξύ σας. Με τίποτα δεν θα δένεστε. Γιατί να είναι ελεύθερος ο μοναχός. Η ψυχή του να μπορεί να πετάει. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν αυτό ο άνθρωπος να το πραγματοποιήσει? Είναι. Πότε φτάνει αυτή σε αυτήν την κατάσταση? Όταν ο μοναδικός φίλος, ο Α, ο κεντρικός, ο πρώτος φίλος, είναι ο Χριστός μας. Όταν ο έρωτας της ψυχής μας δεν είναι άνθρωποι, δεν είναι γήινα, δεν είναι κτίρια, δεν είναι ωραίος ναός που κοιτάγαμε τώρα και οι αγιογραφίες. Αυτά δεν είναι οι γονείς. Δεν είναι οι γονείς. Δεν είναι τα αδέλφια μας. Δεν είναι οι φίλοι. Δεν είναι οι συγγενείς. Έχετε δει, παράδειγμα σας αναφέρω. Έχετε διαβάσει πουθενά στους βίους των Αγίων από τα μοναστήρια που φεύγουν και πηγαίνουν οι πατέρες τους στο όρος, είτε και τα χρόνια στις ερήμους και τα λοιπά δεξιά αριστερά, να λέει θα πάω να δω τη μητέρα μου? Γέροντα, είναι ευλογημένο να πάω να δω τη μητέρα μου ή τον πατέρα μου? Πού το είδατε αυτό το πράγμα? Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Υπάρχει πράγμα να πω να πάω στην κηδεία του πατέρα μου? Γιατί δεν κάνω να φεύγει από την έρημο του Άγιον Όρος? Εδώ μου έκανε εντύπωση ότι πέθανε τώρα του γέροντα του Καυσάνη η μητέρα. Και δεν κατέβηκε να πάει στην κηδεία της. Δεν πήγε. Και μου έκανε τεραστία εντύπωση. Γιατί μου έκανε τεραστία εντύπωση? Γιατί σε 10 μέρες που είχε ομιλία, στην Αθήνα κατέβηκε. Όταν τον καλέσαν για ομιλία, κατέβηκε. Και πήγε και εξομολόγησε μετά στα Μέγαρα. Που πήγαμε και τον είδαμε. Το μακρύ. δεν είναι πριν 10 μέρες να έχει πεθάνει η μητέρα σου και να μην κατέβεις? Το δεν λένε το μοναχός. Δεν έχει συναισθηματικούς δεσμούς με κανένα. Δεν λέει παντρεύεται ο αδελφός μου, η αδελφή μου, το εγγόνι, το ανήψη μου, ξέρω κι εγώ, ο φίλος μου, η φίλη μου, μπορώ να πάω μέχρι το γάμο τους. Δεν δένεται. Όταν λοιπόν, αν δούμε λοιπόν τον εαυτό μας, θα πρέπει να δούμε εμείς, είμαστε δεμένοι? Αν είμαστε δεμένοι, έχουμε δεθεί μόνοι μας και είναι λάθος μας. Είναι λάθος μας το να δεθούμε. Με πρόσωπα και με υλικά πράγματα. Και με υλικά πράγματα να είμαστε δεμένοι. Είναι άνθρωποι που είναι με υλικά πράγματα πάνε δεμένοι. Το αυτοκίνητό τους, το σπίτι τους, το εξοχικό τους, τα λουλούδια τους, τα ζώα τους. Ναι, δεν τα αρνείσαι και τα αγαπάς. Δεν καλεί κανείς να μην αγαπάμε τους γονείς. Δεν καλεί κανείς να μην αγαπάς το σπίτι σου, να μην αγαπάς τον κήπο σου, να μην αγαπάς το μοναστήρι σου.
αλλά δεν δένεσαι. Και γι' αυτό πολλές φορές με ρωτήσανε κάποιοι, και δημοσιογράφοι και άλλοι χριστιανοί, μου λέγανε σεισμό και πέσει μοναστήρι, τι θα κάνετε. Ενώ δεν θα τρελαθώ, μην νομίζετε. Θα ξαναρχίσω μετά και λέω. Τι μπορούσα να κάνω, λέω. Έχει, λέω, να νομίζω ότι θα κάτσω σε μια γωνιά και θα θρηνολογώ. Ξαναρχίσουμε. Και αν δεν μπορούμε να ξαναρχίσουμε, σε τροχόσπιτο μέσα. Τόσος κόσμος που μένει σε τροχόσπιτο τα πέντε το σπίτι, τι κάνει. Τι κάνει τόσος κόσμος. Ή μήπως τα μοναστήρια δεν πέφτουν από σεισμούς ή δεν καίγονται από φωτίες. Σε φτιάχνουν. Τι κάνουν. Δεν πρέπει λοιπόν να μένουμε, να δένόμαστε με αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα, η πρώτη μας αγάπη δεν είναι ο Χριστός. Εάν αυτό το πράγμα μέσα στην ψυχή μας δεν το έχουμε πετύχει, δεν το έχουμε πετύχει, τότε είμαστε δεμένοι. Δηλαδή ψάχνοντας ο καθένας τον εαυτό του να δει τι μου φταίει ρε παιδί μου, γιατί δεν μπορώ να προοδεύσω, γιατί δεν μπορώ να πάω παραπάνω. Προχθές εξομολογούσα και σε κάποια αδελφές έβαλα κανόνα. Σου λέω δεν θα μεταλάβεις παιδί μου. Γιατί είπα δεν θα μεταλάβει. Είχαμε επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δεν μένει. Λοιπόν, συμβεί με έναν πατέρα. Δεμένος ο άλλος. Όταν είσαι δεμένος με την ύλη, πώς θα προχωρήσεις. Και φυσικά, μπορεί να μην είναι το αμάρτημα για αποκοπή από τη Θεία Κοινωνία, αλλά για να σου δώσω να καταλάβεις ότι πόσο τρομερό πράγμα είναι το να είσαι δεμένος. Το πόσο τρομερό πράγμα είναι το να είσαι δεμένος και να μην είσαι ελεύθερος. Ακριβώς σου βάζω αυτό που ξέρω ότι στην ψυχή σου θα κοστίσει, θα πονέσει. Οπότε τι κάνεις. Λες αμά, θα πρέπει την άλλη φορά να ξεβαλτώσω. Δεν μπορεί να είμαι βαλτωμένος ή βαλτωμένη. Θα πρέπει να κάνω βήματα μπροστά. Αυτό θέλει ο γέροντας. Διαφορετικά και εγώ τι κάνω. Νομίζετε δεν στεναχωριέμαι όταν σας εξομολογώ. Ένοιγα ένα κασετοφωνάκι την ώρα της εξομολόγησης και σας ξανά έβαζα με τις προηγούμενες εξομολογήσεις. Μόλις σας τα βλέπατε και θα λέγατε τι κάνω ρε παιδί μου. Το ίδιο πράγμα λέω κάθε φορά κι εγώ. Έχω λύσει βελόνα και λέω το ίδιο πράγμα. Άρα σημαίνει είμαι δεμένος. Και δεν κόβω αυτή την αλυσίδα. Δεν την αποκόπτω. Και δεν την αποκόπτω. Γιατί μ' αρέσει αυτή η κατάσταση στην πραγματικότητα που ζω. Υποσυνείδητα τη θέλω αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, μ' αρέσει που είμαι δεμένος με τη μάνα μου. Μ' αρέσει που είμαι δεμένος με τον Κώστα, το φίλο μου, ή τη Μαρία. Και γι' αυτό χαίρομαι και όταν έρχεται στο μοναστήρι και πίνουμε καφέ. Βλέπεις και τώρα χαμογελάω, λάβει το πρόσωπό μου. Αντί να λάβει όταν βλέπω τον Χριστό και την Παναγία και μπαίνω μες στον ναό, λάβει πού, όταν βλέπω το φίλο μου. Όταν βλέπω κάποιο πρόσωπο που το εκτιμώ και το αγαπώ. Και τι σημαίνει. Τι είμαι δεμένος με λάθος πρόσωπο. Αντί να είμαι με το πρόσωπο του Χριστού μου, της Παναγίας μου, εγώ έχω δεθεί με λάθος πρόσωπο. Δεν λέμε ότι δεν το πιστεύουμε τα πρόσωπα. Δέσιμο δεν πρέπει να έχω. Δέσιμο δεν πρέπει να έχω. Το δέσιμό μου γίνεται εμένα. Με τον Χριστό μου. Άρα λοιπόν στο υποσυνείδητο μου μέσα, αυτό που πρέπει να δουλεύει ουσιαστικά είναι ότι με βολεύει, μου αρέσει αυτή η κατάσταση. Η οποία φυσικά όμως μετά τι γεννάει. Γεννάει θλίψη στην ψυχή μου. Δεν είμαι ευτυχισμένος μετά. Τα οψώμια της αμαρτίας θάνατος.
και ψάχνω να βρω από πού είναι ο θάνατος. Ψάχνω να βρω μέσα γιατί δεν είμαι καλά. Γιατί δεν είμαι δεμένος με το σωστό πρόσωπο. Δεν είμαι δεμένος. Δεν μπορώ να είμαι δεμένος με την πηγή της χαράς. Και να μην έχω χαρά. Άρα δεν είμαι δεμένος με την πηγή της χαράς. Δεν είμαι δεμένος με την πηγή της χαράς. Και γι' αυτό δεν εισπράττω χαρά. Άρα είμαι δεμένος με κάτι άλλο. Αυτό το άλλο είναι αυτό που μου δημιουργεί. Άρα λοιπόν στην ουσία, μα δείτε πάλι, πού φτάνουμε. Φτάνουμε στο σημείο, σε αυτά που έχουμε πει στις συνάρτησες άλλες, ότι γίνεται το εγώ μας. Τι γίνεται το εγώ μας. Γίνεται το θέλω μας. Συνειδησιακά. Δεν το ξέρετε πόσο δύσκολο είναι ο άνθρωπος το να ξεπεράσει τελείως το εγώ του και το θέλω του και να αφαιθεί τελείως στα χέρια του Θεού. Να αφαιθεί τελείως στα χέρια του Θεού. Πολλές φορές λέω στον πατέρα Ιωακήμ που είναι. Στον πατέρα Ιωακήμ του λέω πολλές φορές κάτι και του λέω κανονικά του λέω. Κάτι λέω και μου λέει, δεν το έχω μιλήσει αυτό, μου λέει, δεν πήρε ευλογία. Του λέω, ο μοναχός, ούτε να αναπνεύσει η μοναχή δεν μπορεί πως είναι ευλογία του Γέροντα. Δηλαδή, αν δεν έχει ευλογία, κανονικά δεν πρέπει να αναπνέει. Δηλαδή, Γέροντα, μπορώ να αναπνεύσω. Φτάνει σε τέτοιο σημείο. Οπότε και δεν αφήνω περιθώρια στο διάβολο. Είδατε στην προηγούμενη συναξή μας που μιλάγαμε για τα στάδια των αρετών. Πού καταλήξαμε. Ότι ο μοναχός δεν ασχολείται σε ποιο στάδιο είναι. Γιατί όμως δεν ασχολείται σε ποιο στάδιο είναι. Για ποιο λόγο. Διότι είχε να αποθέσει όλα του, όλη του την προσωπικότητα πάνω στον γέροντά του. Έχει να αποθέσει όλο του το είναι πάνω στον γέροντά του. Δηλαδή ακόμα αν ήταν δυνατόν να πούμε τι όνειρο γέροντα να δω το βράδυ στον ύπνο και αυτό θα δω. Διάβασα σε ένα βιβλίο, έλεγε μέσα ότι ένας Άγιος Γέροντας που είχε ένα μοναστήρι είπε σε κάποιον μοναχό και του λέει εσύ γεροπαχώμια του λέει μη στεναχωριέσαι. Θα πεθάνεις όταν θα είσαι 80 χρονών. Όταν θα είσαι 80 χρονών. Τελείωσε. Πέθανε ο γεροντάς του. Όταν έφτασε στα 79 έλεγε εγώ πατέρες του χρόνου πεθαίνω. Ο γέροντας είπε στα 80 θα πεθάνω. Δεν μπορώ να πάω 81. Αυτό ευλόγησε ο γέροντας, 80 είπε, 80 θα πάω. Δεν μπορώ να πάω παραπάνω. Δεν πρέπει να γίνει το δικό μου. Στα 80 πρέπει να φύγω. Και πράγματι, όταν ήταν 80, ακριβώς ήταν στη μέση στα 80, έφυγε από αυτή τη ζωή. Και λέμε, δείτε λοιπόν πόσο υπακοή είχε, που ακόμα που το γέροντά του που του είχε πει δεν ήθελε να πάει στα 81 επειδή ο γέροντάς του είχε πει ότι θα πεθάνει στα 80. Αν λοιπόν δεν αφήσουμε το είναι μας στα χέρια επάνω του γέροντα, στα χέρια του Θεού επάνω και είμαστε δεμένοι δεξιά και αριστερά κτλ. Τότε αυτό το δέσμο δεν μας αφήνει πνευματικά να φύγουμε, να αναπτυχθούμε. Γίνεται λοιπόν πίσω από όλα, να δείτε, όλα τα πράγματα. Θέλετε ένα τεράστιο θέλω. Ένα τεράστιο ίδιο θέλημα. Ένα τεράστιο ίδιο θέλημα. Προχθές τώρα θυμήθηκα κάτι άλλο. Τυχαίνει, ας το πούμε. Και είναι η μέρα που πρέπει να κοινωνήσουμε. Μου λέει υποχθές, ας πούμε, ένας μοναχός.
Μου λέει, πάτερ, δεν θα κοινωνήσω, λέει, για αυτό το λόγο. Στην ουσία, τώρα, μα το δούμε, είναι λάθος. Δεν θα κοινωνήσω. Ποιος ο αποφασίζω. Ποιο είναι το θέλημα γίνεται. Ενώ κανονικό ποιο είναι. Γέροντα, έχω αυτό το πρόβλημα. Θα κοινωνήσω ή όχι. Γέροντα, το βράδυ είδα αυτό το όνειρο. Θα μεταλάβω σήμερα ή όχι. Γέροντα, το βράδυ στον ύπνο μου έπαθα αυτό. Πειράστηκα από τον πειρασμό. Θα μεταλάβω ή όχι. Γέροντα, εκνευρίστηκα το απόγευμα και συγχύστηκα. Θα μεταλάβω ή όχι. Ακόμα και στη Θεία Μεταλαβιά, δεν είμαι εγώ αποφασίζω να μοναχός. Δεν λέω δεν θα μεταλάβω. Γιατί, α, το βράδυ που γίνεται αυτό δεν θα μεταλάβω. Γιατί πάλι αποφασίζω μόνος μου. Άρα αποφασίζω, είμαι δεμένος. Ακόμα δεν έχω φύγει από το εγώ μου, από το θέλω μου. Άρα χρειάζεται παντού, με κάθε λεπτομέρεια, σε κάθε μας κίνηση, να σκεφτόμαστε ότι είμαστε αφημένοι στα χέρια του Θεού. Δεν είμαστε δεμένοι με πράγματα. Έρχεται λοιπόν η Σεραπωστή. Και αν αυτά πρέπει να τα προσέχουμε όλο τον χρόνο, έρχεται η Σεραπωστή και μας λέει να προσέξουμε, γιατί εάν δεν είμαστε έτσι, δεν θα γευτούμε Ανάσταση. Όχι την Ανάσταση του Χριστού, τη δική μας την Ανάσταση. Οπότε θα μείνουμε στη χώρα και στη σιγιά του θανάτου. Και μέσα σε όλο αυτό το πράγμα έρχεται ο κανόνας του Αγίου Ανδρέου που διαβάζουμε και Επισκόπου Κρήτης, που διαβάζουμε αυτές τις ημέρες. Και τώρα έτσι κοίταγα μερικά, να σας τα διαβάσω λιγάκι. Ο νους τετραυμάτιστε, το σώμα με μαλάκιστε, νοσεί το πνεύμα, ο λόγος εισθέντησε, ο βίος νενέκροτε, το τέλος επιθύρες. Τι μας λέει εδώ. Ότι ο νους μου, το σώμα μου, δεν βαδίζει καλά. Νοσεί το πνεύμα μου. Είναι άρρωστη η κατάστασή μου, η ψυχική μου. Ο λόγος του Θεού, το καταλαβαίνω, έχει ασθενήσει. Δεν μιλάει μέσα πια στην ψυχή μου. Δεν μαγίζει ο λόγος του Θεού. Είναι σαν να ακούω ένα τραγούδι στο ράδι. Δεν μαγίζει καν. Ο λόγος ασθένησε, λέει. Ο βίος δεν έκρωται. Νεκρώνω την ψυχή μου, ο βίος μου, το βλέπω. Νεκρώνω με μέρα με την ημέρα. Το τέλος μου, επιθύρες. Εννοεί το ψυχικό του τέλος. Το πνευματικό τέλος εννοεί. Διόμη τάλαινα ψυχή. Γι' αυτό λέει, ψυχή μου λέει, εάν μείνεις σε αυτή την κατάσταση, τι ποιήσεις όταν έρθει ο κριτής, ανερευνήσε τα σαν. Όταν έρθει, λέει, αφού δεν είσαι ένοχος, γιατί ο δίκαιος εις κρίση νου και έρχεται, υποχρεωτικά θα σε έρευνα, θα σε ξεσχολήσει. Τι θα κάνεις τότε, τάλαινα ψυχή μου. Ξύπνα, λέει. Και γι' αυτό λέει σε άλλο σημείο που διαβάζουμε, ανάστα ψυχή μου, τι κατέβες, ξύπνα. Άλλο λέει πάλι ο Άγιος Ανδρέας και λέει, ο νόμος εισθένησε. Ο νόμος του Θεού μέσα μου δεν μαγίζει πια. Ασθένησε. Αχ, πάντα λέει ο Θεός έτσι. Εγώ το χαβάμαι. Αργεί το Ευαγγέλιο. Μέσα μου το Ευαγγέλιο το έχω σε αργία. Σκεφτείτε δηλαδή σε τι πνευματική κατάσταση. Αισθάνεται. Γιατί αυτά δεν τα έχεις βιώσει, δεν μπορείς και να τα γράψεις.
Γιατί ο Άγιος Ανδρέας δεν ήταν στιχουργός. Πώς γράφουν σήμερα ποίηματα και στίχους. Είναι βιωματική εμπειρία αυτό που γράφει. Λέει λοιπόν ότι μέσα μου ο νόμος του Θεού έχει ασθενήσει. Αργεί το Ευαγγέλιο. Πάλι το Ευαγγέλιο. Για μένα έχει τελειώσει. Έχει περιέλθει σε αργία το Ευαγγέλιο. Γραφή δε πάσα εν σύ παρημένεται. Πάσα γραφή, πάσα ανάγνωση, πάσα τέτοια, θα μου κάνει την πάντα. Προφήτε ή τόνισα. Και πας δικαίου λόγους. Και κάθε λόγος, κάθε κήρυγμα, κάθε ομιλία. Είτε τα ακούω, είτε δεν τα ακούω. Μέσα μου πλέον έχει τελειώσει. Το Ευαγγέλιο αργεί. Ο νόμος ασθένησε, ασθένησε. Σκεφτείτε τι βιώνει ο Άγιος Ανδρέας. Μάλλον τη βίωσε κάποια στιγμή και τα γράφει. Ετραυματίες σου ο ψυχή εμπληνθήθη σαν ο κόντος. Χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος λέει. Επειδή αμέλησες, δέθηκες, δεν πρόσεξες. Τα τραύματα της ψυχής σου είναι τόσα πολλά που γι' αυτό σου συμβαίνουν όλα αυτά που σου συμβαίνουν. Γι' αυτό είσαι έτσι. Και εδώ ξεχνάς ότι ο γιατρός ιατρού του υγιού το σε, ότι ο γιατρός ο οποίος είναι ο Χριστός μας και μπορεί να σε θεραπεύσει είναι παρόν. Είναι παρόν. Σκεφτείτε τι κατάσταση βίωνε ο Άγιος Ανδρέας και μιλάει αυτός με την ψυχή του. Αυτό που σας έλεγε σε κάποια άλλη σύναξή μας, ότι είναι περίοδος του γνώθησε αυτό. Μιλάει με τον εαυτό του, με την ψυχή του. Ο ίδιος μιλάει στον εαυτό του. Και λέει άλλο. Ο Χριστός ενυθρώπησε. Καλέσεσες μετάνοια. Έγινε ο Χριστός άνθρωπος για να έρθει να καλέσει εμένα σε μετάνοια. Ληστάς και πόρτας. Κάλεσε με και τους ληστές, τους πουλιατρόπους, τις πόρνες, τους πόρνους, όλους τους κάλεσε κοντά του. Ψυχή μου μετανόησε. Δεν βλέπεις αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν μετανοείς. Γιατί άφησες την ψυχή σου να σκληρυνθεί. Η θύρα η νέωτε της βασιλείας ήδη. Είναι ανοιχτή η πόρτα της βασιλείας του Θεού και σε καλεί να περάσει. Μέσα και σε κάθε απ' έξω. Ήδη και προαρπάζος είναι αυτή, φαρισαίοι και τελώνει και μοιχοί μεταποιουμένοι. Και δες λέει, ότι εσύ μένεις απ' έξω. Το λέει για τον εαυτό του Άγιος Ανδρέας. Μένεις απ' έξω λέει εσύ ψυχή μου. Οι πόρνες μπαίνουν μέσα, τελώνε, φαρισαίοι, μοιχοί μπαίνουν μέσα και εσύ κάνεις απ' έξω ψυχή μου. Μεταποιουμένοι. Οι οποίοι μεταποιήθησαν, άλλαξαν. Πώς έγιναν αυτά. Έκοψαν όλες αυτές που σας είπα, τις αλυσίδες. Έκοψαν τις αλυσίδες. Εάν ο άνθρωπος δεν αποκοπεί από όλα τα πράγματά του, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Από ό,τι συναισθηματικά είμαι δεμένος, εάν δεν αποκοπώ, δεν μπορώ να πετάξω. Παλιά στα μοναστήρια, δεν ξέρω και ο Λατσάνη εκεί που ήσασταν, το κάνανε αυτό το πράγμα, όταν έρχονταν ένας δόκιμος, μια δόκιμη, δεν αφήνανε ούτε κάτσα να φέρουν από το σπίτι τους. Όχι φωτογραφία γνωστού του ανθρώπου, δεν μιλάω για φωτογραφία είτε συγγενική, είτε φίλου, είτε γνωστού. Το ήταν αδιανόητο. Ούτε κάλτσα. Από το σπίτι κάλτσα ή εσώρουχο ή παντελόνι ή μπλούζα δεν ερχότανε. Και όταν ρώταγε στους γεροντάδες τις γερώτησες, γιατί
διότι η αλυσίδα πρέπει να κοπεί. Όπως κόβεται το μαλλί και αποκόπτεται ο άνθρωπος, κουρά, γιατί αν αφήσεις και είναι δεμένος με κάτι, με ένα σκηνή να είναι δεμένος ο άνθρωπος. Απλό σκηνάκι, έπρεπε να φύγει. Αν δεν κοπεί, δεν μπορεί να φύγει. Και υπάρχει περίπτωση από εκεί ο διάολος να τον κρατάει. Κάπου να τον κρατάει. Δεν είναι λοιπόν να μπαίνουν, λέει, μέσα ότι ο Χριστός ενηθρώπησε για μένα, λέει ο Άγιος Ανδρέας. Έκανε το ένα, έκανε το άλλο ο Χριστός. Και εγώ είμαι δεμένος. Με τη μάνα μου, με τον πατέρα μου, με τα αδέλφια μου, με τους φίλους μου, με τον γείτονα, με τον συγγενή, με τον φίλο που έρχεται στο μοναστήρι, με την κυρία που έκανε τη δωρεά, με τον κύριο που έκανε τη δωρεά. Προσέχετε, δεν τους πετάνε έξω. Μην παρανοήσετε αυτά που λέω. Δεν λέω ότι πετάξουμε έξω, όχι. Ούτε έξω από την καρδιά μας. Δεν δένονται. Στην ουσία, είτε ήρθε, είτε δεν ήρθε, γιατί η ψυχή μου πρέπει να είναι ένα και το αυτό πράγμα. Να μην μ' αγγίζει. Να μην μ' αγγίζει. Δηλαδή, ήρθαν οι γονείς μου, τους είδα, με είδανε, δεν με αγγίζει. Ήρθε ο φίλος μου, η φίλη μου, δεν το δείχνω εξωτερικά, ότι δεν με άγγιζε. Μέσα μου όμως δεν πρέπει να με αγγίζει. Δεν πρέπει να με αγγίζει. Εάν με αγγίζει είναι λάθος. Δεν έχω αποκοπή. Με βλάπτει αυτό. Με κρατάει δεμένο. Δεν μπορώ να πετάξω πνευματικά. Γιατί είμαι συναισθηματικά δεμένος με άλλο πράγμα. Δεν μπορώ να κάνω βήματα μπροστά. Έτσι. Δεν μπορώ να κάνω βήματα μπροστά. Παράδειγμα να φέρω. Εδώ ο αδερφός έχει μια μελαγχολία. Έτσι. Εάν πεθάνει η μάνα του ή η αδερφή του, τι θα πάθει. Τι θα πάθει. Πεθάνει. Του λένε, έχει ένα τύχημα και σκοτώθηκε. Σε φέρετε. Πώς το αντιμετωπίζουμε. Να γιατί ο Χριστός μιλάει για μια άλλη γαλήνη της ψυχής, μια άλλη ειρήνη της ψυχής. Ναι, μεν θα πονέσεις. Η λεγόμενη χαρμολύπη που λέμε. Γιατί πλέον το αγαπημένο μου πρόσωπο, το πρόσωπο που αναπόλεμε, δεν είναι η μάνα μου, ο πατέρας μου, τα αδέρφια μου, οι φίλοι μου. Ναι, μεν τους αγαπάω. Αυτό εννοώ. Δεν τους αποχωρίζομαι. Δεν τους, συγγνώμη, δεν τους αυγάζω μέσα την καρδιά μου. Προσεύχομαι, παρακαλώ το Θεό. Αλλά δεν είναι πλέον το πρόσωπο που με αγγίζει. Δεν το βλέπετε όταν ο άνθρωπος είναι ερωτευμένος. Δεν ερωτευτεί, ένα παλικάρι, μια κοπέλα. Δεν πάει να τον αγγίζει το τι του λέει η μάνα του, τον αγγίζει το τι του λέει ο πατέρας. Πέρα, βρέχει. Κάνει αυτό που θέλει. Τότε που η ψυχή του αισθάνεται με την αγάπη του, με τον έρωτά του, κινείται στους παλμούς της καρδιάς του με τον έρωτά του. Και αν τύχει και πεθάνει και η μάνα και ο πατέρας την ώρα που είναι ερωτευμένος, και είναι στο φουλ του έρωτά του, σημασία δεν δίνει. Το περνάει πολύ ελαφρά. Πολύ ελαφρά το περνάει. Πόσο μάλλον εάν εμάς μας αγγίξει αυτή η αγάπη του Θεού. Εάν λοιπόν είμαστε δεμένοι και βλέπει ο Θεός, είμαστε δεμένοι, ναι με λέμε Θεέ μου, παντρεύτηκα εσένα, αφιερώθηκα σε σένα, αλλά όλη την προσοχή μου τη ρίχνω άλλο. Τι γάμο αποτελέσει. Τι γάμο αποτελέσει. Κάποια στιγμή με παρατάει ο Κύριος. Και αυτό βλέπει ο Άγιος Ανδρέας εδώ πέρα και λέει τσίπτα ψυχή, λέει τι κάνεις. Μάλλον παντρεύτηκες, μάλλον αγάπησες.
και με άλλον είσαι. Άλλον σκέφτεσαι στο μυαλό σου. Ξύπνα ψυχή μου, λέει. Δεν βλέπεις, λέει, ότι άλλοι πόρνοι, μυχείτε, τελώνε, μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού. Και εσύ που μου δόθηκες, που μου αφιερώθηκες, θα μείνεις απ' έξω. Δεν το βλέπεις. Δεν βλέπεις, λέει, ότι μέσα σου, όσο διατηρήσεις αυτή την κατάσταση, ο νόμος ασθενή, αρχή του Ευαγγέλιο, πάσα γραφή, παραμένετε ή προφείτε ατονούν. Και όλα αυτά τα φέρνουν γιατί είσαι τραυματισμένος στην ψυχή και δίπλα σου να είναι ο γιατρός σου. Δεν τα βλέπεις, λέει. Δεν βλέπεις το θύρο ότι ο λόγος συσθένησε, ο βίος δεν έκροτε, το τέλος είναι επιθύρες. Τι να κάνεις, ψυχή μου. Εμείς μιλάμε με την ψυχή μας έτσι. Καθόμαστε το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ανδρέας και λέει, «Ε, ψυχή μου», λέει, «ο Χριστός μάγους έσωσε, ποιμένας συνακάλεσε, νηπίους δήμους απέδειξε μάρτυρας, πρεσβήτην εδόξασε και γυραλέαν χείρα». Δεν βλέπεις, λέει, εδώ, ότι μέχρι τους μάγους έσωσε ο Χριστός από τις, από την Ανατολή που ήρθαν να τον προσκυνήσουν. Ποιμένες, τους κάλεσε κοντά του και πήγαν. Και ανέδειξε μάρτυρας, χιλιάδες νήπια. Και δόξασε, λέει, πρεσβήτη και γυραλέαν χείρα. Εννοεί τον Ιωακή και την Άννα. Ον ούκε ζήλωσας ψυχή, ούτας πράξης, ούτων βίων. Και δεν ζήλεψες, ψυχή μου. Λέει, δεν ζηλεύεις, την καλή ζήλια. Ούτε, λέει, τις πράξεις, ούτε το βίον του Ιωακήμ και της Άννας. Αλλημονό σου, λέει. Διότι, αφού δεν τα αισθάνεσαι, δεν θα είσαι από τους εζωσμένους. Και υποχρεωτικά θα βρεθείς στο κριτήριο. Και η ψυχή σου, ενώ δόθηκε για τον Χριστό να ενωθεί με τον Χριστό και αντί να περάσει με τα βέβη και του θανάτου στη ζωή, θα βρεθεί ενώπιον φρικτού κριτηρίου. Δεν το αναλογίζεσαι, λέει. Ούτε αυτό αναλογίζεσαι. Δεν αναλογίζεσαι, συνεχίζει και λέει εδώ, ότι νηστεύσες ο Κύριος ημέρας τεσσαράκοντα εν τη ερήμο. Ύστερα επείνασε, δεικνύς το ανθρώπινο. Ψυχή μου, λέει, μία θυμίσεις, αν σι προσβάλλει ο εχθρός. Μην καθίσεις με σταυρωμένα χέρια, όταν ο εχθρός σου χτυπήσει πλέον και σου νεκρώσει την ψυχή. Μην πεις, πάει, πεθαίνω. Μην παραδώσεις τα όπλα. Μην λιποταχτήσεις από το στράτευμα. Εμείς είμαστε ένα στράτευμα. Φοράμε αυτό το ράσο. Όπως οι στρατιώτες στο στρατό φορούν τη στολή τους. Είμαστε ένα στρατός που είμαστε σε ένα πόλεμο μετά του διαβόλου. Μην λιποταχτήσεις. Όταν και μία θυμίσεις όταν σου προσβάλλει ο εχθρός, αλλά προσευχές και νηστείες εκποδών αποκρουστήτωση. Αλλά με τις νηστείες και με τις προσευχές διώξε αυτό τον εχθρό. Απομακρυνέ το μέσα από τα πόδια σου. Με νηστεία και προσευχή. Έντονη προσευχή. Και έντονη νηστεία. Όταν είσαι σε τέτοιο χάλι. Αν είσαι σε τέτοιο χάλι, έντονη νηστεία. Έντονη προσευχή. Όταν λέει τούτο το γένος, ούτε πορεύεται η μία προσευχή και νηστεία. Δεν εννοεί φυσικά την Ελλάδα, την νηστεία που κάνουμε εμείς αυτή την περίοδο. Ή τη δόξα του Θεού. Αλλάδοτη. Σε αλλάδοτη κάτι τρώμε. Κάτι τρώμε. Εννοεί αυτό που έκανε ο γέρον Ιωσήφ ο εισηγαστής. Ένα παξιμαδάκι βρεγμένο την Ενάτη. Ή
νηστικός όλη την εβδομάδα, μόνο λίγο νερό, αγιασμό και αντίδωρο, μονάχα, και έτρωγε λίγο παξιμάδι το Σαββατοκύριακο. Λίγο παξιμάδι το Σαββατοκύριακο. Αυτό το είδος την νηστεία, που κάνει το σώμα να πέφτει κάτω. Που κάνει το σώμα να μην μπορεί να αντέξει. Να σπαρταράει το σώμα. Και με προσευχή, και αυτό το δαιμόνιο λέει δεν αντέχει τότε, που σε έχει χτυπήσει, θα το βάλει στα πόδια. Θα το βάλει στα πόδια. Μας δίνει και τους τρόπους. Το τι πρέπει να κάνουμε. Δεν βλέπεις, λέει, ότι ο Χριστός όταν επειράζεται, διάβολος επείραζε. Δεν καταλαβαίνεις και εσύ όταν είσαι σε πειρασμό, δεν είναι άλλος. Είναι σατανικό. Ο διάβολος μας πειράζει. Ο διάβολος θέλει να κάθουμε, να μην γιορτάσουμε Ανάσταση. Ο διάβολος δεν θέλει να έχουμε αυτό το πέρασμα. Να φύγουμε από τη χώρα του σκότους και να πάμε στη χώρα του φωτός. Ο διάβολος δεν θέλει να φύγουμε από το χειμώνα και να μπούμε στην άνοιξη. Ο διάβολος θέλει να παραμείνουμε στην έκτη ημέρα της πτώσεως και να παραμένουμε στην έκτη ημέρα. Δεν θέλει να προοδεύσουμε. Δεν θέλει να πάμε στην έβδομη και στην όγδοη ημέρα που είναι η μέρα της Αναστάσεως. Θέλει την, να έχουμε συνέχεια Μεγάλη Παρασκευή. Να είναι η μέρα της πτώσεως. Δεν θέλει να σταματήσει ο άνθρωπος. Αλλά ότι για να φτάσει στην Οκτώη, που είναι η Ανάστασή του και ξεκινάει η αιώνια ζωή, δεν το θέλει. Θέλει τον άνθρωπο και λέει δεν το βλέπεις, ότι ο Χριστός όταν επειράζεται, διάβολος επείραζε. Και του έδειχνε, λέει, τους λίθους, οι ναάρτη γένονται, να γίνουν ψωμιά. Ισόρος τον ανοίγαγε. Ξεχνάς, λέει, σένα θα σε ξεσκίσει ο διάβολος. Εδώ τον Χριστό του έκανε αυτά. Και εις όρος τον ανοίγανε. Τον ανέβασε ψηλά. Να ειδείτες βασιλείας, λέει. Του κόσμου πάσας εν ρηπεί γρήγορα να τους δει. Σκεφτείτε ότι έπαιρνε το θεατρόπινο σώμα ο διάβολος, το σήκωσε από την έρημο και το έβαζε πάνω σε όρος υψηλών. Το σκέφτεστε. Το σκέφτεστε ότι ο διάβολος τον έβαζε και έβλεπε τις πέτρες για ψωμιά, την πείνα. Δεικνύει το ανθρώπινο. Πώς δείχνει πολλές φορές εκεί τα παλιά τα Mickey Mouse που είχαν το Σκρούτζ που όταν έβλεπε λεφτά έκανε τα μάτια του δολάρια. Εδώ διάβολος τον Χριστό του κάνανε τις πέτρες ψωμιά μπροστά. Το σκέφτεστε και τον αρπάζει και τον βάζει όρος υψηλών. Και από μόνο αυτό τον βουτάει μετά από το όρος. Σκεφτείτε που είναι σας παρακαλώ, μια και έχουμε πάει. Στην Ιερικό είναι. Χιλιόμετρα μακριά. Και τον βουτάει και από την Ιερικό και τον παίρνει, λέει, και τον ανεβάζει, τον μεταφέρει πάνω στο πτερίγιο του ναού. Και του λέει πέσε κάτω. Σκεφτείτε ότι έχει πιάσει και τον μεταφέρει. Και σου λέει δεν θα ξεσκίσεις ένα διάβολος εάν δεν τα απαγρυπνήσεις. Εάν τα αφήσεις θα σε ξεσκίσεις, θα σε τελειώσει. Αυτό που θέλει να κάνει. Και αυτά τα περνάει ο Άγιος Ανδρέας. Τα βιώνει. Εάν καθίσετε και διαβάζετε αυτό το βιβλιαράκι, δεν ξέρω πώς θα το καταλάβετε, γιατί πρέπει να ξέρετε και λίγα αρχαία. Να το καταλάβετε. Θα βρούμε μέσα εδώ, παιδιά μου, τον εαυτό μας. Τον εαυτό μας θα βρούμε. Γιατί λίγο πολύ αυτές τις καταστάσεις τις έχουμε περάσει μέσα από την ψυχή μας και τις περνάμε. Άλλος χθες, άλλος σήμερα, άλλος θα τις περάσει αύριο. Το βιώνει αυτό το πράγμα. Και είναι η ψυχή μου, δεν το βλέπεις, λέει, ότι πού αφήνεσαι στα χέρια του διαβόλου. Εδώ λέει, το Χριστό, λέει, του έκανε τόσο. Δεν θα κάνει εσένα. Μην τον αφήνεις, τελείως.
Πέθανε τον επίπατο. Φοβού ο ψυχή το δράμα. Φοβήσου ψυχή το δράμα που θα πάθεις όταν σε ξεσκίσει. Δεν είναι δραματική η εξέλιξή σου μετά. Η εξέλιξή σου δεν είναι να σε λυπώνται οι υπόλοιποι. Να κλαίνε και να θρυνούν οι άγγελοι. Αυτοί που εχαιρόντουσαν την ώρα της κουράσου. Αυτοί οι οποίοι εχαίροντο όταν σε έλεγε πλησίασε στα βήματα και έγινε η μέρα της μοναχικής σου κουράς, όλοι αυτοί οι άγγελοι θα θρηνολογούν. Με αυτό το δράμα λέει που θα βλέπω. Και αυτοί που σ' αγαπήσανε με αυτό το δράμα. Ψυχή μου λέει, νύφε, εύχου, πάσαν όλα το Θεό. Να είσαι συνέχεια να εγρηγόρση, ψυχή μου. Να εύχεσαι. Να μην, να σε γλιτώσει ο Θεός από αυτά τα πράγματα, να σε γλιτώνει. Ανά πάσαν ώρα να το ζητάς αυτό το Θεό. Κατά πόσον, αδέλφια με εμείς αυτό το πράγμα, το κάναμε, το πήραμε τούτο εδώ, το διαβάσαμε, το μελετήσαμε. Ή όταν κάνουμε την ακολουθία λέμε, πω πω έχει το μεγάλο κανόνα, τώρα πρέπει να ψάλουμε. Την πρώτη εβδομάδα ψάλλουμε τμήμα-τμήμα. Και μας καθυστερεί ο μεγάλος κανόνας, ο καημένος κιόλας. Έτσι. Και καθόμαστε στο στασίδι και κουτουλάμε. Ο άλλος πονάει την ώρα που τον γράφει. Ο άλλος η ψυχή του έχει γίνει ράκος, γιατί τα βιώνει ο άνθρωπος. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης. Αλλά και γι' αυτό έγινε ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης. Και αυτά που βίωσε και έζησε, τα κατέγραψε. Ένα προς ένα τα κατεγράφει. Κατεγράφει κάθε πόνο της ψυχής του. Κάθε στιγμή αυτό που νιώθει. Τα καταγράφει ένα προς ένα. Πάτε το στα κελιά σας, τον κανόνα του Αγίου Ανδρέα, και δείτε τον ένα-ένα. Ερευνήστε τον να δείτε τι λέει. Είναι τρομερά τα μηνύματα. Αυτά που βιώνει ο ίδιος. Αυτά που νιώθει. Και έτσι περνάει ο χρόνος. Κυλάει ο χρόνος. Και φτάνει στην Ανάσταση. Ναι, αυτός ο άνθρωπος έζησε Ανάσταση. Σκέφτεστε τι έχει βιώσει, το θάνατο έχει βιώσει. Το θάνατο έχει βιώσει. Πέρασε ένα χειμώνα ολόκληρο με πάγκους μέσα η ψυχή. Υπέφερε. Έζησε την κόλαση από τούτη τη ζωή. Και πράγματι γεύτηκε την Ανάσταση. Και γι' αυτό και αγίασε. Και εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε μια μετάνοια. Και λέμε πω, πω, πω. Κάνω τη μετάνοια τούτη, το κοιτική μου. Έχω και την άλλη και κάνω και ζέστη και πατά το ράσο και κάνω το ένα. Μια ψυχή από εδώ μέσα μου λέει, δεν σταματάς να κάνεις ομιλίες. Υποφέρουμε λέει ολόκληρη την εβδομάδα μετά. Μου είπε μια ψυχή από εσάς εδώ μέσα. Κρίση συνειδήσεως λέει με πιάνει. Σκέφτομαι λέει τα χάλια μου λέει και λέω Παναγία μου που βρίσκομαι. Ναι, αλλά αυτό δεν το γνώθησε αυτό. Τα λέμε να ακούμε ομιλίες. Όταν λέμε να ακούμε λόγο Θεού. Όταν λέμε να διαβάζουμε πνευματικά βιβλία, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Ακόμα και το κομποσκήνιο θα σας λέω να το κάνετε την ώρα που είμαστε μέσα στην ακολουθία, όχι τον κανόνα σας. Κομποσκήνι. Γιατί και αν τυχόν ο πονηρός σου πάρει το μυαλό από εδώ, την ώρα που διαβάζει, θα λες το μυαλό σου, Κύριε σου Χριστέ, λέει σώμη. Κύριε σου Χριστέ, λέει σώμη.
ή υπεραγία Θεοτό και σώσομαι. Υπεραγία Θεοτό και σώσομαι. Και αν δεν καταλαβαίνεις τι λέει ο ψάλτης, γιατί ο ψάλτης μπορεί να διαβάζει μπρου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 
άρθρωση κτλ. Και δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Ή κι αν είσαι από το εξωτερικό ακόμα χειρότερο. Ή κι αν δεν ξέρεις αρχαία, πάλι δεν καταλαβαίνεις. Σε βοηθάει. Το να λες και την ώρα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Και σε κούρασε το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Λέγει, Ιησού μου γλυκύτατε, Ιησού μου γλυκύτατε. Ιησού μου γλυκιά μου αγάπη, Ιησού μου γλυκιά μου αγάπη. Ιησού μου γλυκιά μου αγάπη. Κουράστηκες και από το σκέτο, Ιησού μου, Ιησού μου, Ιησού μου. Και εκεί τα γέτονται στο εικόνισμα. Θα δεις το μυαλό στα πηγαίνει μια στα τροπάρια, μια εκεί. Θες όλη αυτή τη διάρκεια και θα δεις μετά θα νιώθεις σιγά σιγά μέσα σου μια τέτοια ωραία γαλήνη. Και δεν θα καταλαβαίνεις και το χρόνο που κυλάει. Θα τελειώνει η ακολουθία και δεν θα το έχεις καταλάβει. Διαφορετικά κάθεσαι και ακούς το στασίδι και λες, έχουμε ακόμα ώρα άραγε. Δεν συμμετέχει αυτός ο άνθρωπος. Δεν συμμετέχει αυτός ο άνθρωπος. Δεν βιώνει. Τύπης βρίσκεται σε ένα χώρο. Τυπικά είναι μέσα σε ένα χώρο. Τουλάχιστον δεν καταλαβαίνω επειδή δεν ξέρω αρχαία. Ενώ είχα την επιθυμία να καταλάβω. Λέγε την ευχή. Εκείνη την ώρα. Λέγε την ευχή συνέχεια. Και θα δεις πόσο γλυκά και όμορφα θα νιώσεις και εκείνη την ώρα μέσα στην ιερά ακολουθία. Είμαστε και φτάνουμε στο τέλος της Σαρακοστής. Έμεινε η εβδομάδα η τελευταία τώρα η βουβή και τελειώνει η Σαρακοστή, αδέρφια. Τελειώσαμε. Είχαμε μεγάλο Πάσχα. Ξεκινάνε τα πάθη του Κυρίου και έφτασε η ώρα της Αναστάσεως. Θα αναστηθούμε ή αφήσαμε τον χρόνο μας και πέρασε. Αφήσαμε τον χρόνο μας και κύλησε. Και δεν εκμεταλλευτήκαμε τον χρόνο μας. Αφήνουμε τον χρόνο μας και περνάει μέσα τα χέρια μας. Ανεκμετάλλευτος. Φεύγει ο χρόνος χωρίς να τον εκμεταλλευτούμε. Και αν δεν κλαδέψεις την ώρα που σου είπα και την κατάλληλη ώρα, το κλίμα την τριανταφυλιά, πάει μετά το λουλούδι. Αν δεν τρέξεις την κατάλληλη ώρα, τελείωσε. Και όπως έλεγα σε μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία ήταν 86 χρονών προχθές εδώ πέρα, και μου λέει, πάτερ μου, μου λέει, εγώ μέχρι και σήμερα, μου λέει, κρατάω αλάδοτες όλες τις ληστείες. Είμαι 86 ετών. Και τώρα μου λέει, έκανα μια εγχείρηση και μου λέει ο γιατρός, να φάω εκείνο και το άλλο και το άλλο. Και δεν μπορώ, μου λέει, από τύπη συνειδήσεως. Δεν μπορώ να φάω. Της λέω, καλή μου κυρία, της λέω, να φας. Γιατί ο Χριστός δεν θα σε κατηγορήσει γιατί έφαγες την ώρα που ήσουν άρρωστη και δεν μπορούσες. Που έπτασες την ηλικία. Θα σε ρωτήσω όταν ήσουν καλά. Έκανες την νηστεία σου. Για όταν ήσουν εντάξει θα σε ρωτήσει. Δεν σε ρωτήσει ο Θεός όταν φτάσουμε 100 χρονών αν μπορούσαμε να κάνουμε τις μετάνοιες. Αν κάνουμε στα 90 μας τις μετάνοιες. Δεν θα σε ρωτήσει αν 90 χρονών έκανες μεγάλες μετάνοιες. Αλλά θα σε ρωτήσει αν στα 20, στα 30, αν στα 40, στα 50 τότε που μπορούσες να κάνεις. Θα σε ρωτήσει. Ή άφησες τον χρόνο σου και σου πέρασε. Δεν σε ρωτήσεις για τότε που δεν μπορούσες. Δεν μας ρωτήσεις για εκείνα που μπορούσαμε. Και άμα δει ότι αφήσαμε το χρόνο μας, δεν ξαναγυρίζει ο χρόνος μας πίσω. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Και γι' αυτό ο Χριστός είπε, μην καιρός ευπρόσδεκτος, μην ημέρα σωτηρίας. Το χθες πέρασε. Ακόμα και κάθε λεπτό του σήμερα περνάει αμέσως. Το αύριο δεν είναι δικό μας. Δεν το ξέρουμε αν θα ξημερώσουμε. Τώρα έχουμε τον χρόνο μέσα στα χέρια μας. Τώρα τον έχουμε.
και τον είχε και ο Άγιος Ανδρέας και τον εκμεταλλεύτηκε και έμεινε στους αιώνες και ημνείται και το κράζει από την Εκκλησία και τα έργα του μπήκαν μέσα στην Εκκλησία γιατί πραγματικά είναι ένας καθρέφτης ψυχής. Ένας καθρέφτης που πρέπει κάθε μέρα να τον διαβάζουμε για να μας κρατάει ακριβώς αυτή την εγρήγορση. Γρηγορείτε ουν και προσεύχεστε. Νύφε εν πάση. Εύχου ανά πάσαν ώρα το Θεό. Αυτά που λέει μέσα εδώ ο ίδιος ο Άγιος Ανδρέας. Αλλά εμείς αφήνουμε το χρόνο μας. Κυλάει, φεύγει. Με αποτέλεσμα. Λέμε δεν είμαι καλά, δεν είμαι έτσι, δεν είμαι έτσι. Να λοιπόν. Εκμεταλλευτείτε αυτές ακόμα τις λίγες ημέρες που έχουμε για να φτάσουμε πράγματι να κάνουμε την Αναστασή μας. Πράγματι να βιώσουμε την Αναστασή μας. Ψαχτείτε καλά παιδιά μου. Η κάθε μια σας και ο καθένας. Ας ψάξει να βρει μέσα του που είναι δεμένος. Με τι είναι δεμένος. Και να αποκόψει τις αλυσίδες. Να αποκοπεί. Γιατί πραγματικά, από την ώρα της κουράσας, έχετε γεμίσει με πνευμάκι. Από την ώρα της βαπτίσεώς μας, με την ώρα της κουράσης, δεύτερο βάπτισμα λαμπάνας, έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Και ξέρετε πως είμαστε. Έχετε δει αυτά τα αερόστατα, τα οποία μέσα τους βάζουν, πώς το λένε αυτό, ήλιον. Αυτό το αέριο, το ήλιο, το έχουμε μέσα μας. Αλλά το αερόστατο, το δέσεις κάτω και το βάλεις με αλυσίδες και το δέσεις κάτω στο έδαφος με βαριές μπάλες σιδερένιες, όσο ήλιον και να έχει μέσα, δεν φεύγει, είναι δεμένο με τη γη. Είναι δεμένο με τη γη, δεν μπορεί να σηκωθεί. Μόλις τις κόψεις, φεύγει, γίνεται αερόστατο. Γίνεται αερόστατο. Και φεύγει και πραγματικά πετάει, ανεβαίνει προς τα ύψη. Ας αποκοπούμε. Πάσαν τη βιωτική μέρημνα αποθώμεθα ως το βασιλέα των όλων υποδεξάμενοι λέει ότι ψάλλουμε στο χερουβικό μας. Και εμείς παραμένουμε δεμένοι. Δεν γίνεται με το να είμαστε δεμένοι. Ας ελευθερωθούμε λοιπόν από τα δεσμά. Ας κόψουμε τα δεσμά μας. Ας καλέσουμε αγγέλους στην Παναγία, το Χριστό μας, θα συνδράμουν για να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικά Ανάσταση. Και αυτή την Ανάσταση να τη βιώνουμε κάθε χρόνο μετά. Κάθε χρόνο. Και να φτάσουμε στο σημείο, σε αυτό που είχε φτάσει ο Άγιος Σεραφή του Σάροφ, που όταν έβλεπε τους ανθρώπους έλεγε «Χαρά μου, Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη, χαρά μου!» Γιατί το έλεγε. Διότι ανέστησε, αναστήθηκε ο Χριστός και είχε αναστήσει και Αυτόν. Και είχε πληρωθεί πλέον χαράς. Αυτή της χαράς. Να γευτούμε και εμείς. Αυτή τη χαρά να γεμίσει μέσα η ψυχή μας. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν το χρόνο. Μην αφήνετε λεπτό του χρόνου να φεύγει χωρίς να το εκμεταλλευόμαστε. Μην αφήνετε τον διάβολο και του δίνετε τόπο να μας ξεσκίσει. Τόπο ο διάβολος να μπορέσει να μας φάει. Γι' αυτό πολλές φορές οι πατέρες ζωγραφίζαν και τον διάβολο μέσα μας, ανάδειοι. Βλέπετε εκεί που στη Δευτέρα παρουσία και το βάζανε μέσα του. Για να βλέπουν πόσο φρικτό είναι και να σκέφτεσαι Παναγία μου, να λες. Ας μείνω ενωμένοι με τον Θεό. Όχι για να μην πάω εκεί. Όχι με καταβροχθήσει, αλλά γιατί αξίζει κανείς να αγαπήσει τον Χριστό, ο οποίος τόσο μας αγάπησε και ενυθρώπησε, λέει, ο ίδιος άνθρωπος, για να σώσει πόρνες και τελώνες και φαρισαίους, και ήρθε και να σώσει και εμάς. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν.